Είμαστε νομίζω έτοιμοι να ακούσουμε και το σχόλιο του Μιχάλη Τσόχου. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Από τρία άτομα σε περιμένουν σήμερα. Πώς και πώς, κάθε φορά είμαστε στο σπίτι, έχουμε βάλει τα καλά μας στο σαλόνι, τα ωραία τα φαγητά μας, τα αυτά, και σε περιμένουμε να έρθεις στο τραπέζι, ρε φίλε. Πολύ θα ήθελα να σου πει να μεγαλώσω. Και εγώ, να ξέρεις, τώρα σε έκανα Insta story live τώρα στο Λίμπερο. Έχω καθίσει μπροστά από τον Τζάκη, σβηστό είναι, μην νομίζεις. Μου αρέσει καθ' να ανάψω. Για να πω ότι βγαίνω στο Λίμπερο. Κάνεις και τέτοια. Τι να κάνω, αρχίζω να κάνω και τέτοια. Δεν έκανα και τέτοια. Μόνο λίγο το Twitter ασχολιόμουν. Λογαριασμούς έχω σε όλα. Αλλά πώς να μην κάνεις, ρε φίλε. Καταρχάς, σε βλέπουν να είναι όλοι καρφωμένοι στην Κοσμοτέ, τέλος πάντων, τηλεόραση. Κοσμοτέ είναι η οτέρεση, όλο τον περνάει. Κοσμοτέ δεν είναι. Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ TV, δηλαδή εκεί είσαι από εδώ. Πας έξω να φας με φίλους σου και δεν σε αφήνουν τα παιδιά, θέλουν να βγαίνουν συνέχεια φωτογραφίες μαζί σου. Μου το είπε ένας φίλος μου που σε είδε πρόσφατα. Λοιπόν, πώς να μην κάνεις, θα κάνεις και Insta story, θα κάνεις και TikTok. Τι να κάνω, θα κάνεις Twitter, όλο αυτό γίνεται από τις κόρες που να ξέρεις. Και ναι, από το σχολείο που είναι φάνοι πιτσιρικάδες και ναι, YouTuber και όλα αυτά τα σχετικά που εγώ είμαι τσοπάνης της τεχνολογίας, να ξέρεις. Ναι, ναι. Δηλαδή, ας τα λαπάντε. Τέλος πάντων. Τέλεια. Τι κάνουμε. Λοιπόν, καλά. Είχε κρύο στο Ολυμπιακό στάδιο χθες. Ψοφό. Εντάξει, εγώ ήμουν τυχερός. Τα παιδιά που κάνανε ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου τα είδαν όλα, γιατί φύσαγε και πολύ. Πέρα από τη χαμηλή θερμοκρασία και την πολλή υγρασία, φύσαγε και αρκετά. Ναι. Και το στέρισα. Τέλεια. Για πες, πώς είδες το ένα ακόμη ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ξέρεις, λες ότι διάβασα σε τίτλους και σε site και σε εφημερίδες ως συνήθως και τα σχετικά λόγω της πολύ καλής παράδοσης που έχει χτίσει ο ΠΑΟΚ κοντά στην ΑΕΚ. Mm. Αλλά δεν είναι. Είναι κάθε φορά, υπάρχει και μια διαφορετικότητα στον τρόπο με τον οποίο τα καταφέρνει ο ΠΑΟΚ. Και η διαφορετικότητα αυτή τη φορά είχε να κάνει με την νοοτροπία, τη διάθεση, την ψυχολογία που είχε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ το καταλάβαινες από το πρώτο λεπτό ότι έχει μπει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας αρνούμενος να χάσει, αρνούμενος να συμβιβαστεί, ότι εντάξει, εμείς τώρα έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη, τι έγινε για να χάσουμε εδώ, χαλαροί είμαστε, ακόμα είμαστε στη φάση που γιορτάζουμε. Ήταν μια ομάδα που μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια. Όλο αυτό προφανώς το έχει χτίσει ο προπονητής του μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι την Πέμπτη το βράδυ τελείωσε το παιχνίδι στη Γάνδη και μπήκε στα αποδυτήρια και πάνω στους πανηγυρισμούς τους, είπε ναι, αλλά την Κυριακή έχουμε μάτς που πρέπει να κερδίσουμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό εδώ το έχει κυκλώσει το μάτσο Λουτσέσκου ως από αυτά τα βασικά παιχνίδια, ενώ με την ΑΕΚ που χτίζουν την νοοτροπία του νικητή της ομάδας και δεν της επιτρέπουν να χαλαρώσει. Ήθελε δηλαδή εν ώψη της συνέχειας της δουλειάς του στον ΠΑΟΚ και φέτος αλλά και την επόμενη σεζόν να χτίσει μια νοοτροπία, ότι όταν έρθει μια μεγάλη επιτυχία δεν καθόμαστε πάνω σε αυτήν, δεν βρίσκουμε άλοθη από αυτήν για ό,τι θα ακολουθήσει τρεις μέρες μετά. Το άλοθη ο ΠΑΟΚ το είχε στρωμένο σαν χαλί για χθες, για να ιτηθεί. Ναι. Πάρα πολλές αλλαγές, πολύ κουρασμένοι από το ταξίδι, από την επιτυχία, ξενυχτισμένοι, χωρίς κίνητρο. Οι άλλοι και εγώ τουσαν μπουρου, τα έβαζες όλα αυτά πάνω στο τραπέζι και δεν πειράζει καν τον οπαδό του ΠΑΟΚ ότι θα έχανε χτες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αλλά από την άλλη, εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς ότι όταν θες να φτιάξεις μια ομάδα με νοοτροπία νικήτριας, τότε αυτά είναι τα μάτς που πρέπει να πας. Δηλαδή να μην αφήσεις την ομάδα να εφησυχάσει όταν έχω και τη μόνη, καταλαβες. Δεν καθεντήσαμε τίποτα. Χοροπηδάει απάνω μου. Να εφησυχάσει πάνω σε μια επιτυχία. Δεν γίνεται. Πρέπει να δεχτεί την νοοτροπία μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Και νομίζω ότι το είχε σημαδέψει αυτό το μάτς. Ήθελε πάρα πολύ να τον κερδίσει για αυτό το λόγο. Και τα κατάφερε περίφημα. Είναι μια μυθική εμφάνιση του ΠΑΟΚ σε όλα τα επίπεδα.
είναι μια εμφάνιση που γεννά πρωταγωνιστές. Δεν θα πω διαφορετικούς κατά ανάγκη, γιατί για μένα μεγάλοι πρωταγωνιστές είναι οι τρεις που έπαιξαν και στη Γάνδη και ξεκίνησαν και χθες, ο Τσιγκάρας, ο Λίρατζης και ο Ίγκασον, κυρίως ο Ίγκασον, όπου έχει κάνει τρομερό ματς. Αλλά γεννάει και πρωταγωνιστές, γεννάει τον Τζόλακ, που επιτέλους παίρνει πίσω λίγα από αυτά τα πράγματα που προσπαθεί να δώσει στο ματς. Δημιουργεί μια παράδοση ο Μητρίτσα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Βάζει γκολ στο ένα, δίνει ασίστ στο άλλο. Ξανααισθάνεται σημαντικός για την ομάδα. Η ομάδα αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να παίξει παιχνίδια χωρίς αρκετούς βασικούς και να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Το έλειπαν άλλοι την Πέμπτη, το έλειπαν άλλοι χθες. Κανένα πρόβλημα, όποιοι και αν το έλειπαν την Πέμπτη, όποιοι και αν το έλειψαν χθες. Είναι μια φάση που ο ΠΑΟΚ αισθάνεται κράμα City Liverpool στην ψυχολογία. Ότι με ποιον να παίξω, με τον Βαρέλα, που έχει να παίξει 4 μήνες ποδόσφαιρο και που είναι να φεύγει, με τον Βαρέλα. Το επόμενο είναι να κατέβει στα play-off με τον ΠΑΟΚ Β και να πει: OK, με τον ΠΑΟΚ Β, κερδίσουμε. Βέβαια. Μιχάλη, θα σου κάνω την ερώτηση που έκανε στα παιδιά στο ξεκίνημα περίπου της εκπομπής σήμερα. Έχεις πάει με έναν κολλητό σου αεξής στο μάτς για να δεις, και πηγαίνοντας στο Ολυμπιακό Στάδιο, λες επιτέλους σήμερα να κερδίσουμε, ρε φίλε, αυτό τον ΠΑΟΚ, και να πάει να δείτε μάλλον μαζί τον Κριχόβιακ. Πες μου λίγο τι γυρνάει και σου λέει στα δύο σουτ που έστειλε στα πουλιά ο Κριχόβιακ στη διάρκεια του αγώνα. Άκου να δεις, τα προβλήματα της ΑΕΚ είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είναι προβλήματα νοοτροπίας, είναι προβλήματα ψυχολογίας. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί ο Κριχόβιακ έπαιξε χθες βασικός. Είναι μια τελείως λάθος λογική για την ίδια την ομάδα. Είναι μια υποτίμηση της ίδιας της ομάδας. Είναι μια υποτίμηση των ποδοσφαιριστών της ομάδας. Εγώ δεν αμφιβάλλω για την ποιότητα αυτού του ποδοσφαιριστή. Αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει να παίξει μήνες ποδόσφαιρο σε επίπεδο επίσημου μάτς, κάποια φιλικά έχει στα πόδια του, και ένας ποδοσφαιριστής που έκανε δύο προπονήσεις με την ομάδα. Εάν πείσεις τον εαυτό σου, πείσεις τους ποδοσφαιριστές της ομάδας σου, πείσεις τον προπονητή σου, πιστούν όλοι μαζί ότι αυτός εδώ θα μας σώσει, τότε αυτομάτως υποτιμάς την ίδια στην ομάδα, τον ίδιο στον εαυτό και χάνεις την όποια αυτοεκτίμηση. Για μένα είναι ένα από τα πολλά λάθη που έχει κάνει η ΑΕΚ. Πάρα πολλά λάθη. Όπως ένα από τα... ευτυχώς για μένα έπαιξε ο Χατζησαφή, όχι για την απόδοσή του, το λέω γιατί όχι μόνο ακούγονταν ότι ο Κριχόβιακ όπως έπαιξε βασικός θα έπαιζε βασικός, αλλά θα έπαιζε και δίπλα του ο Σιμάνσκι και δεν θα έπαιζε ο Χατζησαφή, γιατί ο Σιμάνσκι είναι συμπατριώτης του, μιλούν την ίδια γλώσσα, ναι, και έχουν συνυπάρξει και σε κάποια ελάχιστα μάτια στην Εθνική Πολωνία. Και έλεγα τώρα εγώ, σε ποια κανονική ομάδα στον κόσμο ο καλύτερος παίκτης στο προηγούμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο Χατζησαφή, θα χάσει τη θέση του στο αρχικό σχήμα, γιατί πρέπει να παίξει ένας παίκτης που αποκτήθηκε τη Δευτέρα, υπέγραψε την Τρίτη και έκανε την πρώτη προπόνηση την Τετάρτη, για 9 μάτς αποκτήθηκε αυτός ο ποδοσφαιριστής. Και επειδή αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι τόσο wow και θα μας αλλάξει τόσο πολύ, πρέπει να βάλουμε δίπλα του το φίλο του, το συμπατριώτη του, για να προσαρμοστεί καλύτερα. Και με αυτήν τη λογική δεν θα παίξει ο καλύτερος παίκτης της ομάδας στο προηγούμενο μεγάλο ντέρμπι. Δηλαδή εκεί νομίζω θα χανόταν τελείως οι ισορροπίες, τα αποδυτήρια, οποιοδήποτε αίσθημα δικαιοσύνης μεταξύ των ποδοσφαιριστών, τα πάντα όλα. Ευτυχώς δεν το έκανε αυτό το λάθος ο Φρεντόπουλος, αλλά κατ' εμέ έκανε ένα άλλο λάθος, άφησε τον Κριχόβιακ μέχρι το 90 μέσα. Θα μου φταίει ο Κριχόβιακ, όχι, προφανώς δεν φταίει ο Κριχόβιακ. Ή δεν ξέρω αν. Τον πληρώσαμε πανάκριβα 9 μάτς, θα τον δούμε σε 9 μάτς, αν είναι αυτής της λογικής η επιλογή αυτή, αλλά πάντως δεν είναι ποδοσφαιρικής λογικής. Ούτε τις αντοχές είχε να παίξει 90 λεπτά. Με έναν κομψό τρόπο το σχολίωσα στη μετάδοση όταν έγινε η αλλαγή του άλλου κεντρικού χαφ, ρωτώντας το ρεπόρτερ της ΑΕΚ, λέω δηλαδή ο Κριχόβιακ πάνω μου θα μείνει 90 λεπτά μέσα. Προφανώς, μου είπε, και προφανώς συνέβη αυτό. Τώρα όπως καταλαβαίνεις, από την αρχή στο τέλος όλα γίνονται λάθος στην ΑΕΚ. Δεν μπόρεσε να πάρει τίποτα μαζί της από το momentum του λεωφόρου. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Λάθη με λάθη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Και ξέρεις τι, και όλο αυτό με τους προσωρινούς προπονητές δεν λειτουργεί πάντα καλά.
Δηλαδή, όπως έλεγα με τον Βασίλη Σαμπράκο μετά τη λήξη του μάτς, υπάρχουν δυο στιγμές μέσα στο μάτς που κατά την άποψή μου μαθαίνεις όλη την ιστορία για αυτήν την ΑΕΚ και το πώς είναι αυτή τη στιγμή και για αυτόν τον ΠΑΟΚ και πώς είναι αυτή τη στιγμή. Η μία είναι στη φάση του γκολ του ΠΑΟΚ, ο Μάνταλος προσπαθεί και κυνηγάει να κάνει φάουλ με τα χέρια στον Μητρίτσα. Και εν τέλει δεν το κάνει. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ βάζει γκολ. Στην άλλη ο Αραούχο φεύγει για να βάλει γκολ. Είναι η πρώτη φορά που τον χάνει ο Ίγκασον. Και όχι απλώς δεν του επιτρέπει να φύγει. Ναι, ναι. Κόντεψε να τον βάλει στον ώμο του, στην πλάτη του, σαν σακί και να τον πετάξει έξω από το γήπεδο. Όσο ο Αραούχο επέμενε να περάσει. Τον κράτησε απλά, τον κράτησε πιο δυνατά, τον αγκάλιαζε, του έκανε κεφαλοκλείδωμα, λίγο ήθελε και θα τον πέταγε έξω από το γήπεδο σαν σακί. Ναι. Δεν θα φύγεις. Τέλος. Θα πάρω την κίτρινη κάρτα που πρέπει να πάρω για την ομάδα, αλλά εσύ δεν θα φύγεις. Αυτή είναι η διαφορά νοοτροπίας, αποφασιστικότητας, διάθεσης, πείσματος, όλη η ψυχολογία των δύο ομάδων. Η μία προσπαθούσε να κάνει φάουλ με τα χέρια και δεν τα κατάφερε, και η άλλη άσε τα πρόσωπα στην άκρη. Πιστεύω θα συνέβαινε με οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή που είχε την ψυχολογία της ΑΕΚ χθες στην ΑΕΚ και με οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή που είχε την ψυχολογία της ομάδας και του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ χθες. Δεν είναι μόνο ο Μάνταλος Ίγκασον, νομίζω θα συνέβαινε με τον καθένα. Είναι οι δύο στιγμές που καταλαβαίνεις γιατί η μία θα κερδίσει και γιατί η άλλη θα χάσει. Να πούμε και ένα καλό λόγο για αυτό το παλικάρι που επιτέλους εχθές όχι μόνο βάζει τον γκολ αλλά δίνει και τους βαθμούς, γιατί με το δικό του γκολ κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Ένα καλό λόγο, το έχουν φάει το παλικάρι αυτό. Εγώ τον καλό λόγο και την κάναμε αυτή την κουβέντα, την είπα και στη μετάδοση, την κάναμε την κουβέντα και στο ραδιόφωνο μετά το Γάνδι ΠΑΟΚ. Όχι, μετά το Γάνδι ΠΑΟΚ ή μετά το Σλόβαν ΠΑΟΚ. Δεν θυμάμαι τώρα. Μίντιλαντ εννοείς, όχι Σλόβαν. Σλόβαν λέω, Μίντιλαντ. Ναι, νομίζω Μίντιλαντ. Μετά από ένα μάτι στην Τούμπα τέλος πάντων, ναι, όπου ναι. Παίζει βασικός, δεν βάζει γκολ, αλλά δείχνει πια ότι έχει ενσωματωθεί πλήρως την ομάδα, δείχνει ότι η ομάδα τον εμπιστεύεται, γιατί ξέρεις με τον Center Four είναι και αυτή η ιστορία, να αισθανθεί και ο ίδιος ότι εδώ δεν είναι η έσχατη επιλογή για τους υπόλοιπους να την περάσουν την μπάλα, αλλά είναι η κανονική επιλογή. Αυτό συμβαίνει στον ΠΑΟΚ. Σε κάποια μάτια δεν του βγήκε, σε κάποια μάτια έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, σε ένα δυο μάτια δεν ήταν όσο καλός έπρεπε, αλλά γενικά η δεύτερη παρουσία του στον ΠΑΟΚ είναι με πολύ μεγαλύτερη ένταση, με πολύ μεγαλύτερη διάθεση από ότι η πρώτη. Είχαμε συζητήσει και σου είχα πει ότι έναν ποδοσφαιριστή που πριν πάει την πρώτη φορά στον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα της Κροατίας έβαλε 20 τόσα γκολ, ήρθε στον ΠΑΟΚ, έβαλε ένα με πέναλτι και βαφτίστηκε χασογκόλης, έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε σε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα και σε μια ομάδα που έπαιξε ομίλους Champions League φέτος στη Μάλμε και έβαλε πάλι διψήφιο αριθμό γκολ. Αν ξαναγύριζε στον ΠΑΟΚ και δεν έβαζε κανένα γκολ, δεν θα ήταν μόνο δικό του πρόβλημα, θα ήταν πρόβλημα και του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ το αντιλήφθηκε αυτό, πρώτος από όλους το αντιλήφθηκε ο Λουτσέσκου. Σου θυμίζω με τι ζέση τον στήριξε στην συνέντευξη τύπου. Πριν, ναι, πριν, σωστά. Πριν καν αρχίζει να παίζει ο Λουτσέσκου και πόσο πολύ τον πιστεύει και πόσο πολύ προσπαθεί στις προπονήσεις και πόσο μέλος της ομάδας είναι. Και μάλιστα όταν είχε πρωτοέρθει είχε και μια ίωση COVID, δεν θυμάμαι, και είχε χάσει και κάποιες προπονήσεις και μας είχε εξηγήσει ότι αυτός ήταν και ο λόγος που δεν είχε παίξει ακόμα, διαφορετικά θα είχε αγωνιστεί ήδη. Όλη αυτή η στήριξη την πήρε ο Τσολάκ, την κατάλαβε, δεν την άκουσα μόνο στα λόγια, την είδε και στις πράξεις. Και κάποια στιγμή θα ερχόταν και αυτή η στιγμή. Τώρα ότι έτσι κάνει τέτοια... Τέτοια κούρσα είναι λίγο εντυπωσιακό. Ότι κάνει τέτοιο πλασέ δεν είναι εντυπωσιακό. Δεν είναι ένας παίχτης που έχει τόσο κακά τελειώματα όσο πιστεύουμε. Αν δει κανείς τα γκολ του στη Μάλμε, ξαναλέω, και σε επίπεδο προκληματικών της Champions League θα το καταλάβει ότι δεν έχει τόσο κακά τελειώματα όσο νομίζουμε στην Ελλάδα. Μια χαρά είναι τα τελειώματά του. Απλώς πρέπει να του φύγει λίγο η πίεση και το άγχος. Τώρα εκεί λειτουργεί άψογα. Κρύβεται από το offside. Πολύ έξυπνα. Ενώ στην αρχή είναι εκτεθειμένος, τραβιέται προς τα πίσω για να έρθει στην ίδια ευθεία και να μην είναι offside. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή, έχει διαβάσει τι ακριβώς θα κάνει ο Μίτρητσα, έχει αντιληφθεί τι θα γίνει στη φάση και ξέρει πού να κινηθεί, προκειμένου να μην τον προλάβουν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Έχει κάνει φοβερή ενέργεια μέχρι να φτάσει να κάνει το πλασέ. Βέβαια. Πολύ μελετημένη ενέργεια. Δείγμα της αντίληψής του. Έτσι είναι, συμφωνώ. Για τα άλλα.
παιχνίδια, κυρίως για, για τα άλλα δύο με τους μεγάλους, ας πούμε, του Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Είδα ολόκληρο λόγο ώρα στο Γιάννενα Ολυμπιακός, ναι, και σου λέω ότι δεν έγινα σοφότερος. Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα, παρατεταμένο πρόβλημα. Όλο αυτό έχει πλάκα, τέλος πάντων. Εγώ ξέρεις, είπα και στα παιδιά νωρίτερα, ξέρεις, με το που τελείωσε χθες ο Ολυμπιακός και τελείωσε και το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα στο πρωτάθλημα. Ναι. Αυτό το μάτς σκέφτηκα. Ναι, εντάξει, ξέρεις, τώρα πια έχει περάσει αρκετός καιρός από εκείνο, δεν ξέρω πώς θα λειτουργούσαν οι ομάδες αν εκείνο το μάτς είχε λήξει διαφορετικά, αν είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Τότε βέβαια για μένα, το είχα γράψει και τότε, ο ΠΑΟΚ δεν το αντιμετώπισε ως μάτς δίχως αύριο. Δεν πήρε τα ρίσκα, τα παραπάνω ρίσκα για να το πάρει εκείνο το μάτς. Μπορεί να έχει γραφτεί διαφορετικά η ιστορία. Αλλά ξέρεις και τώρα το ότι ξαφνικά ο Ολυμπιακός αρχίζει να παίζει με πίεση. Διότι δεν μπορεί να παίξει με πίεση. Ναι, οι 10 βαθμοί είναι πάρα πολύ. Ναι, τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, θα κερδίσει, θα σκεφτεί ο κάθε λογικός και τα 8 επόμενα μάτς που έχει να δώσει για τα play-offs. Ή ξέρω εγώ, θα χάσει τόσο πολλά ο Ολυμπιακός. Λέω όμως τώρα πια δεν είναι θα χάσει τόσο πολλά. Αν ο Ολυμπιακός έχει κι άλλο στραβοπάτημα πριν παίξει το πρώτο μάτς με τον ΠΑΟΚ και η απόσταση πάει σε μονοψήφιο αριθμό και να έχουμε μπροστά μας δυο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ένα στην Τούμπα και ένα στο Καραϊσκάκης, θα αρχίσει να γίνεται κουβέντα. Και κυρίως θα αρχίσει να μεγαλώνει η γκρίνια στον Ολυμπιακό. Εγώ λέω ότι είναι καλό για τον Ολυμπιακό που διακόπτεται τώρα το πρωτάθλημα. Για να κάνει focus στο match με την ΑΕΚ, διότι αν εκείνο το match στην κατάσταση που είναι η ΑΕΚ στο Καραϊσκάκης όταν επανέλθουμε μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, η γκρίνια και η ισοστρέφεια στον Ολυμπιακό θα φτάσει στα ύψη. Αν ταυτόχρονα σε εκείνη την αγωνιστική ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να κάνει διπλό και στη λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό και έχει μειωθεί η απόσταση είτε στους 8 είτε στους 7, θα αρχίσουμε να κάνουμε κουβέντα για το κατά πόσο ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει πρωτάθλημα και να την κάνουμε στα σοβαρά. Πόσο πιθανό είναι αυτό να συμβεί, δεν ξέρω, δεν λέω ότι είναι το πιθανότερο, να έρθει Χ2 το Ολυμπιακός ΑΕΚ και διπλό το ΠΑΟΚ, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι αυτό το σενάριο, ο συνδυασμός αυτών των αποτελεσμάτων είναι ο πιθανότερος. Λέω όμως ότι ο Ολυμπιακός πια θα το παίξει αυτό το ντέρμπι με την ΑΕΚ με πίεση. Δεν έχει περιθώριο για να κάνει άλλου τέτοιου είδους γκέλα. Και μόνο και μόνο αυτό είναι ένα κέρδος και ένα όφελος για τον ΠΑΟΚ. Χαριλάου. Χαριλάου, φίλε, πρέπει να σου πω ότι είδα μόνο τα στιγμιότυπα προφανέστατα, γιατί διεξαγόταν την ίδια ώρα. Από τα στιγμιότυπα κατάλαβα ότι δεν ήταν και πολύ γοητευτικό το μάτς. Διάβασα, προσπάθησα να διαβάσω αναλύσεις συναδέλφων που εκτιμώ πολύ τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν το ποδόσφαιρο για να καταλάβω και πίσω από τις γραμμές. Εντάξει, πέρα από το πώς κύλησε το μάτς, αυτή είναι μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Άρη. Βεβαίως, θέλω να πω εδώ και κάτι. Ξέρεις, στο ποδόσφαιρο καμιά φορά τα πράγματα που νομίζεις ότι θα σε ευνοήσουν λειτουργούν διαφορετικά. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ο Άρης είναι μια ομάδα που του αρέσει να παίζει σε χώρους, που του αρέσει να παίζει με ομάδες που θέλουν να έχουν την μπάλα στα πόδια. Ο Παναθηναϊκός είναι μια τέτοια ομάδα και αν ήταν πλήρης και δεν είχε όλες αυτές τις απουσίες, λογικά κάπως έτσι θα έπαιζε στο κλάδος Βικελίδης. Μπορεί λοιπόν ο τρόπος παιχνιδιού του Παναθηναϊκού να τον βόλευε τον Άρη και ας μην είχε όλες αυτές τις απουσίες. Τώρα ο Γιωβάνοβιτς με όλες αυτές τις απουσίες που είχε, πολύ φυσιολογικά πήγε στο Κλεάνθης Βικελίδης για να παίξει για το 0, ξέροντας ότι οι πιθανότητες να επιστρέψει στο μάτς αν δεχτεί γκολ χωρίς εναλλακτικές λύσεις και με 12 ποδοσφαιριστές επί της ουσίας ήταν λιγοστές. Πήγε λοιπόν, έπαιξε πολύ κλειστά, έπαιξε διαφορετικά από ό,τι παίζει συνήθως, τελείως διαφορετικά. Και αυτό δυσκόλεψε τον Άρη, που είναι μια παραδοσιακή δυσκολία του φετινού Άρη κόντα στις ομάδες που παίζουν κλειστά. Τώρα μοιάζει μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία το ότι ο Άρης δεν ρίξε τον Παναθηναϊκό των τόσων πολλών απουσιών, αλλά από την άλλη ξαναλέω, πολλές φορές σε τέτοιου είδους περιπτώσεις οι απουσίες ενός που του αλλάζουν το σχέδιο και το μετατρέπουν σε κάτι διαφορετικό και που τον συσπυρώνουν, γιατί προφανέστατα ο Παναθηναϊκός συσπυρώθηκε από αυτή την ατυχία με την ίωση που χτύπησε 3-4 ποδοσφαιριστές με πολύ υψηλό πυρετό και δεν έκαναν κάτι το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, όλο αυτό του συσπήρωσε και πήραν ένα αποτέλεσμα
πώς να το πω, με τελείως διαφορετική προσέγγιση και λογική από αυτή που έχουν συνήθως. Και αυτό πιθανότατα δυσκόλεψε και μπέρδεψε τον Άρη. Δεν άλλαξε κάτι όμως στις ισορροπίες. Στις ισορροπίες θα άλλαζε αν κέρδιζε κάποιος από τους δύο. Είμαστε στο σημείο που ήμασταν. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα play-off. Έτσι κι αλλιώς. Ανεξάρτητα και το αν θα υπάρξει ενδιαφέρον για την κορυφή. Ακόμα και αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον για την κορυφή, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί okay, η πρώτη και η δεύτερη θέση λίγο πολύ φανταζόμασταν πριν αρχίσουν ότι είναι καπαρωμένες. Θα δούμε αν αυτό μπορεί να αλλάξει. Αλλά ό,τι φανταζόμασταν ότι θα συμβεί με την τρίτη, τέταρτη και πέμπτη θέση, ποιος δηλαδή θα είναι τρίτος και σίγουρα στην Ευρώπη, ποιος θα είναι τέταρτος και θα περιμένει το κύπελλο για να δει αν θα βγει στην Ευρώπη και ποιος θα είναι πέμπτος και θα είναι σίγουρα εκτός Ευρώπης, το ξέραμε ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και φαίνεται ότι θα πάει μέχρι το τέλος ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό και μάλιστα χωρίς να μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή ότι αισθάνομαι κάποιον ή κάποιος από τους δύο ως φαβορί. Δηλαδή θα δυσκολευόμουν πολύ να ξεχωρίσω κάποιον, να σου πω πιστεύω από αυτούς τους τρεις αυτός ο ένας έστω θα είναι στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να το πω πια για την ΑΕΚ, η οποία είναι και σε κακό ψυχολογικό χάλι και επί της ουσίας δεν έχει και σοβαρό βαθμολογικό αβαντάζ πια σε σχέση με τους άλλους δύο. Εντάξει, έχει ένα βαθμό από τον Άρη και τρεις από τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν, σε καμία περίπτωση δεν σου γεμίζει το μάτι για να πεις ότι η ΑΕΚ θα είναι μία από τις τρεις. Δεν, ακόμα ο Άρης δεν ξέρεις καλά πώς θα λειτουργήσει και στο μάτι με το ΠΑΣ, που γι' αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, που έρχεται, που είναι πάλι μια ομάδα που θα κλειστεί πίσω και με αυτές έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν ξέρεις και κατά πόσο ο Παναθηναϊκός θα αρχίσει να παίρνει νίκες στα ντέρμπι και γι' αυτό είναι το επόμενο μάτι με τον ΠΑΟΚ, είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Παρεμπιπτόντως το συζητάγαμε χθες με τα παιδιά το βράδυ. Και μου έκανε την ερώτηση αν είναι ευχάριστο για τον ΠΑΟΚ τώρα που με αυτή τη διακοπή θα ξεκουραστεί λιγάκι και θα πάρει δύο εβδομάδες ανάσα. Απάντησε αυθόρμητα εκείνη τη στιγμή ότι δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Το σκέφτηκα μετά, ξέρεις, λέω ωραία ερώτηση. Και όσο το σκεφτόμουν τόσο περισσότερο έλεγα ότι όχι. Εγώ θα ήθελα τώρα έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ, δεν πειράζει, κουρασμένος. Την ερχόμενη Πέμπτη να έπαιζε με την Μαρσέλη. Ναι. Να μην είχε αυτές τις δύο εβδομάδες διακοπής που ναι θα ξεκουραστεί, ναι θα γεμίσει μπαταρίες, αλλά η ψυχολογία, το momentum και η ένταση με την οποία παίζει τώρα δεν είναι πάντα εύκολο να τη βρίσκεις. Αν ήμουν πάω και είχα τη δυνατότητα να διαλέξω, θα πάταγα το κουμπί και θα έλεγα ναι, αυτή την Πέμπτη το θέλω το πρώτο Μαρσέγ ΠΑΟΚ. Έτσι. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είσαι καλά και εσύ. Σας ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο.